Γεια σας κορίτσια, ελπίζω να είσαστε όλες καλά. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ πέρα για να σας δείξω τη διαδικασία του τέλειου καθρέφτη. Αυτόν που μας ταλαιπωρεί όλες μας. Εδώ πέρα σας έχω δύο δείγματα του καθρέφτη. Το ένα έχει δουλευτεί πάνω σε μαύρο και το άλλο πάνω σε κόκκινο. Εγώ θα δουλέψω τον καθρέφτη της Indigo, το Metal Manix Multichrome. Στην ουσία να πούμε ότι είναι μια διάφανη πούδρα, η οποία σε ό,τι χρώμα και αν την βάλουμε, θα μας βγάλει τον ανάλογο χρώμα καθρέφτη. Θα σας δείξω τη διαδικασία πάνω σε ένα tip. Το χρώμα μου είναι το Mr. Black από Indigo, αλλά αν θέλετε πιο έντονη απόδοση για τον καθρέφτη σας, χρησιμοποιήστε το Gel Paint από Indigo. Εγώ ξεκινάω τη διαδικασία βάζοντας το μαύρο ημιμόνιμο χρώμα κατευθείαν πάνω στο tip. Εσείς βεβαίως έχετε βάλει τη βάση σας, της εταιρείας που δουλεύετε, το χρώμα σας στο μαύρο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα θέλετε εσείς. Αφού έχω τελειώσει με το χρώμα μου, πολυμερίζω. Έχω τελειώσει με τον πολυμερισμό του χρώματός μου και το επόμενο βήμα που θα κάνουμε, το πιο βασικό βήμα είναι ότι θα τοποθετήσουμε ένα top coat χωρίς κολλώδη ουσία. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό τη Indigo, το Tri Top Super Shine Top Coat. Είναι ένα από τα βασικότερα βήματα για τον καθρέφτη μας, συγκεκριμένα για τη Indigo, και πολύ βασικό. Ο καθρέφτης δεν παίρνει πάνω σε κολλώδη ουσία. Για να μας βγει ο τέλειος καθρέφτης, πρέπει να δουλέψουμε σε μη κολλώδη ουσία. Οπότε περνάμε το top coat μας και έπειτα πολυμερίζουμε. Για να τοποθετήσουμε τον καθρέφτη μας πάνω στο top coat, θα χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο πινελάκι, που είναι πινελάκι για σκιές ουσιαστικά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και με το χέρι σας και με γάντι, αλλά βεβαίως κάτι τέτοιο βολεύει πιο πολύ, ειδικότερα αν έχουμε μεγάλα νύχια και δεν μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλό μας μέσα στο βαζάκι. Μυστικό! Παίρνουμε ελάχιστη ποσότητα από τη σκόνη μας, κάτι ακόμα που μας βοηθάει πάρα πολύ για τον τέλειο καθρέφτη. Ελάχιστη ποσότητα, κορίτσια! Το νύχι μας είναι έτοιμο. Αυτή είναι η σκόνη. Ακουμπάμε ελαφρώς το πινέλο μέσα στη σκόνη και τοποθετούμε με κυκλικές και κάθετες κινήσεις γρήγορες πάνω στο νύχι μας. Αν δούμε ότι χρειάζεται λίγο ακόμα σκόνη, βεβαίως παίρνουμε ελάχιστο πάλι από το βαζάκι μας. Το δουλεύουμε πολύ καλά για να βγει ακόμα πιο τέλειος ο καθρέφτης μας και ξεσκονίζουμε ό,τι υπολείμματα σκόνης έχει μείνει πάνω στο νύχι για να είναι καθαρό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του καθρέφτη μας προς το παρόν. Λοιπόν, ένα ακόμα βάσανο που ταλαιπωρεί πολλές που χρησιμοποιούν τον καθρέφτη. Λοιπόν, κλείνουμε με το top coat της εταιρείας που έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή, ό,τι βάση έχεις βάλει εσύ για τον νύχι σου, με τις ίδιες εταιρείες θα κλείσεις. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πάλι το top coat της Indigo, αλλά εσύ θα κλείσεις με το top coat της εταιρείας που ξεκίνησες και συστήνω να κλείσεις με το top coat που έχει κολλώδη ουσία, για να έχει παραπάνω διάρκεια ο καθρέφτης. Και είναι μυστικό πάντα αυτό, να ξέρεις ότι κλείνεις με ό,τι έχεις ξεκινήσει. Άσχετα το ότι έχεις βάλει στο ενδιάμεσο, με ό,τι ξεκινάμε, με αυτό κλείνουμε, κορίτσια. Εγώ τοποθετώ και πάλι το Indigo Dry Top Coat Super Shine, γιατί δουλεύω πάνω σε ένα πλαστικό νύχι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του καθρέφτη, αφού έχουμε πολυμερίσει και το top coat μας. Ορίστε ο τέλειος καθρέφτης. Δίπλα βάζω τον καθρέφτη που έχω βάλει κόκκινη βάση από κάτω. Τον καθρέφτη που έχω βάλει λαδί βάση από κάτω.
Και τον καθρέφτη που έχω βάλει λιλά βάση από κάτω. Βλέπετε 4 διαφορετικούς καθρέφτες λοιπόν. Οπότε μία σκόνη, πολλά αποτελέσματα. Τι καλύτερο λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο, κορίτσια. Ελπίζω να σας βοήθησα. Όλα τα προϊόντα θα τα έχω γραμμένα από κάτω. Ό,τι απορία έχετε, γράψτε τη μου στα σχόλια, θα χαρώ να σας βοηθήσω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να είστε επίοικοι μαζί μου, γιατί ήταν το πρώτο μου βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια και καλές δημιουργίες!